Αυτή είναι η πρώτη μοτοσικλέτα της QJ Motor που οδηγούμε στην Ελλάδα και ονομάζεται SRK 400. Μια μοτοσικλέτα που κάνει την απαραίτητη πρώτη καλή εντύπωση που απαιτείται για μια νέα εταιρεία που έρχεται στην Ελλάδα. Στην τελευταία έκθεση της ΕΚΜΑ στην Ιταλία είδαμε για πρώτη φορά το εμπορικό όνομα QJ Motor. Παρότι ως όνομα δεν είχε εμπορική δραστηριότητα έξω από την τεράστια αγορά της Κίνας, εντούτοις λίγο πολύ γνωρίζαμε για τις μοτοσυκλέτες της, καθώς η QJ Motor έχει και την Benelli, με την οποία δραστηριοποιόταν στην ευρωπαϊκή αγορά έως σήμερα. Όμως από το 2023 ξεκινάει μια ανεξάρτητη εμπορική καριέρα σε όλο τον κόσμο, καθώς τα μοντέλα της QJ Motor θα απευθύνονται σε όλες τις αγορές του πλανήτη. Αυτό απαιτεί μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία σχεδιασμού και φυσικά αυτό το μοντέλο έχει αρκετές διαφορές από όσα Benelli ξέρουμε σήμερα, αλλά και κάποια κοινά στοιχεία. Φυσικά θα ήταν παράλογο να διαχωρίσουν εντελώς τη χρήση κινητήρων και πλαισίων, όταν όλοι οι άλλοι κατασκευαστές του κόσμου προσπαθούν να κατασκευάζουν όσα περισσότερα μοντέλα μπορούν με κοινά μηχανικά μέρη. Πατώντας λοιπόν το κουμπί της μίζας, ακούσε ένα γνώριμο χαρακτηριστικό ήχο που είχαμε ακούσει και στον Benelli 502X. Έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι οι Κινέζοι αντιγράφουν, όμως σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Ο κινητήρας αυτός έχει ένα χαρακτηριστικό ήχο, καθώς ο χρονισμός των αναφλέξεων είναι μοναδικός στην κατηγορία. Στις μέρες μας, όλοι οι δικύλινδροι είναι είτε με στρόφαλο 180 μοιρών, είτε με 250 μοιρών, πράγμα που σημαίνει ότι όταν το ένα έμβολο ανεβαίνει πάνω, το άλλο κατεβαίνει κάτω. Όχι όμως σε αυτόν εδώ τον κινητήρα. Στον κινητήρα του SRK 400 τα δύο έμβολα ανεβαίνουν και κατεβαίνουν ταυτόχρονα. Μόνο που δεν είναι όπως οι παλιοί βρετανικοί κινητήρες όπου οι αναφλέξεις γίνονται ταυτόχρονα. Όχι, όχι. Σε αυτόν εδώ τον κινητήρα, όταν το ένα έμβολο ανεβαίνει προς πάνω, συμπιέζει το μείγμα και είναι έτοιμο προς ανάφλεξη και το διπλανό του έμβολο βγάζει τα καυσαέρια προς τα έξω. Αυτός ο μοναδικός χρονισμός έχει ένα χαρακτηριστικό ήχο που θυμίζει λίγο Boxer BMW, γιατί ακριβώς είναι ο ίδιος χρονισμός. Τον είχε χρησιμοποιήσει και η BMW στα προηγούμενης γενιάς F750, μόνο που εκεί λόγω των πολύ μεγάλων εμβόλων έπρεπε να βάλει και μια μπιέλα χωρίς έμβολο για να αποσβέσει τους κραδασμούς. Σε αυτόν εδώ τον κινητήρα που είναι μικρά τα έμβολα και οι μάζες είναι πολύ μικρότερες, ένας απλός αντικραδασμικός άξονας αρκεί και οι κραδασμοί είναι όλοι υπό έλεγχο. Σημασία έχει πως ο κινητήρας του SRK 400 έχει μοναδική χρειά που αμέσως μόλις το καβαλήσεις σε κάνει να αισθάνεσαι πως βρίσκεσαι πάνω σε μια μεγαλύτερη και ακριβότερη μοτοσικλέτα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για το SRK 400, καθώς οι περισσότερες μοτοσικλέτες αυτής της κατηγορίας σχεδιάζονται κυρίως για τις χώρες Ασίας και είναι υπερβολικά μικροκαμωμένες. Όχι πως το SRK 400 είναι κανένα παραφουσκωμένο τέρας που είναι δύσκολο να το οδηγήσεις, αλλά όπως και να το κάνουμε, κάνει αισθητή την παρουσία του στον δρόμο. Συνήθως το μεγάλο μέγεθος πάει και με το μεγάλο βάρος και τα 190 κιλά που ζυγίσαμε στην ψηφιακή ζυγαριά του περιοδικού μοτό το τοποθετούν ανάμεσα στο Yamaha NT03 και στο Honda CB500X. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι το SRK 400 είναι δύσκολο στην οδήγηση. Ίσα-ίσα, η απόσταση της έδρας από το έδαφος είναι μόνο 78 εκατοστά και το σχήμα της στενεύει εμπρός, διευκολύνοντας να πατάς με δύναμη και τα δύο πόδια στο έδαφος. Συνήθως οι Κινέζοι κατασκευαστές δίνουν έμφαση στα gadget και υπολείπονται λίγο στα τεχνικά χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά τα μηχανικά μέρη. Εδώ όμως η QJ συνεχίζει να διαφέρει από την πεπατημένη. Στο SRK έχει δώσει μεγαλύτερο βάρος στα μηχανικά μέρη. Έτσι, αντί για ένα συμβατικό πυρούνι που συναντά συνήθως σε αυτή την κατηγορία, εδώ έχουμε upside down. Και αντί για ένα δίσκο μπροστά, έχουμε δύο. Έχει πανίσχυρο πλαίσιο χωροδικτύωμα και πίσω αμορτισέρ που μπορείς να ρυθμίσεις και την προφόρτιση ελαττηρίου και την απόσβεση επαναφοράς, κάτι που δεν βρίσκεις ούτε σε μοτοσυκλέτες με διπλάσια κυβικά, διπλάσια υποδύναμη και διπλάσια τιμή. Μέχρι και το τιμόνι του είναι αλουμινένιο με ταυλητής διατομής και φυσικά έχει full LED φώτα εμπρός και πίσω και ψηφιακά όργανα με όλες τις απαραίτητες ενδείξεις. Η υπεροχή του SRK 400 λοιπόν είναι στα μηχανικά μέρη, οπότε περιμένεις να είναι αντίστοιχη και συμπεριφορά του στον δρόμο. Και αυτό επαληθεύθηκε στην πράξη, αφού συνολική οδηγική εμπειρία του SRK 400 σε ελληνικούς δρόμους είναι κάτι παραπάνω από ευχάριστη. Η 39,3 πραγματική ήπη που έδειξε στο δυναμόμετρο του μοτό είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη μέχρι σε 9.700 στροφές, ενώ ο κόφτης επεμβαίνει στις 10.500.
Η μέγιστη ροπή είναι 3 κιλά ανά μέτρο και εμφανίζεται σε 6.600 στροφές, εξίσου με ομοιόμορφο τρόπο. Οι επιταχύνσεις είναι ζωηρές και οι συνολικές επιδόσεις επαρκέστατες για τη χρήση που προορίζεται για κοινή μοτοσικλέτα εντός και έξω από την πόλη. Φυσικά μπορείς να κάνεις και πολύ πιο μακρινά ταξίδια, καθώς αυτός ο κινητήρας δεν έχει κανένα πρόβλημα να διατηρεί υψηλές μεσορίες ταχύτητες στις εθνικές όδους. Αρκεί φυσικά να συμβιβαστείς με τον μοντέρνο σχεδιασμό της Έλλας για τον αναβάτη και τον συνεπιβάτη. Κυρίως για τον συνεπιβάτη, καθώς λόγω του μοντέρνου σχεδιασμού το μήκος της είναι περιορισμένο. Εργονομικά πάντως, τόσο η θέση οδήγησης για τον αναβάτη όσο και η θέση για τον συνεπιβάτη είναι σωστές και η παρουσία του δεύτερου ατόμου δεν σε ενοχλεί σκοντινές αποστάσεις εντός πόλης. Εντός πόλης, που είναι και το βασικό πεδίο δράσης αυτού του τύπου μοτοσυκλετών, το SRK είναι πάρα πολύ ευχάριστο, καθώς οι σωστά ρυθμισμένες αναρτήσεις του περιορίζουν τις άσκοπες μετακινήσεις βάρους και προσφέρουν εξαιρετική άνεση. Η σωστή λειτουργία των αναρτήσεων βοηθάει και τη λειτουργία του ABS, καθώς κρατάνε τους τροχούς πάντα στο έδαφος και δεν χρειάζεται να επεμβαίνει συνέχεια. Το συγκεκριμένο ABS προέρχεται από τη γερμανική Bosch και είναι δικάναλο, δηλαδή με ξεχωριστή λειτουργία για το εμπρός και το πίσω τροχό, και είναι εξαιρετικό σε ό,τι αφορά την ενεργητική ασφάλεια. Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τις επιδόσεις αυτής της μοτοσυκλέτας, τα 4,8 λίτρα που μετρήσαμε μέση κατανάλωση για κάθε 100 χιλιόμετρα είναι μέσα στα όρια της λογικής. Βγαίνοντας έξω από την πόλη σε κάποιον ορεινό δρόμο με πολλές τροφές, το SRK 400 δεν θα σε εμποδίσει να ευχαριστηθείς τη γρήγορη οδήγηση. Η προσθήκη νέων εταιριών και νέων μοντέλων, ειδικά στις μικρές και μεσαίες κατηγορίες κινησμού, είναι πάντα μια ευχάριστη είδηση. Όχι μόνο για εμάς τους δημοσιογράφους που μας αρέσει να δοκιμάζουμε διαφορετικά πράγματα κάθε μέρα, αλλά και για το κοινό, το οποίο πλέον έχει πολύ περισσότερες επιλογές. Οπότε και ο ερχομός της QJ Motor στην Ευρώπη με μια ξεχωριστή γκάμα μοντέλων είναι σίγουρα ένα ευχάριστο νέο. Το SRK 400 ανέλαβε να μας συστήσει την QJ στην Ελλάδα και το έκανε με τον καλύτερο τρόπο. Δύσκολα βρίσκει σε αυτή την κατηγορία κυβισμού και τιμής μοτοσυκλέτες με τόσο έντονη προσωπικότητα. Η μοναδική χρειά του κινητήρα και η απόφασή τους να δώσουν μεγαλύτερο βάρος στην ποιότητα των μηχανικών μερών αντί στην ποσότητα σε λαμπάκια και κουμπάκια μας άφησαν τις καλύτερες πρώτες εντυπώσεις και ελπίζουμε να συνεχιστούν και στα επόμενα μοντέλα που θα οδηγήσουμε στο μέλλον. Αν βάλουμε στην εξίσωση και την τιμή των 4.995 ευρώ που το κατατάσσουν πιο πολύ στα μοτοσυκλεδάκια των 125 κυβικών και όχι τόσο στη μεσαία κατηγορία των 400 κυβικών στην οποία και ανήκει, τότε το SRK 400 είναι κάτι παραπάνω από μια ενδιαφέρουσα πρόταση.